Γεια σου, Νανά μου, τι κάνεις? Γεια σου, Κατερίνα μου. Καλά είσαι? Βάλατε το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα. Γιατί πάνω τους έχεις πει την ιστορία σου. Σ' ακούμε. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για κάτι που μου έχει αλλάξει τη ζωή. Ερωτεύτηκα έναν άνθρωπο που δεν έπρεπε. Τον άνθρωπο που ετοιμαζόταν να παντρευτεί η αδερφή μου. Δυστυχώς, ενώ προσπαθούσα να πιέσω τα συναισθήματά μου, γιατί δεν σας κρύβω ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδα τον ερωτεύτηκα, έχω βγει και από μια πολύ καλή σχέση πολλών ετών που έχω πληγωθεί και είχα ανάγκη να βρω ένα στήριγμα. Ναι. 2,5 χρόνια παλεύω με αυτό το πράγμα. Εκείνος το τελευταίο εξάμηνο έδειχνε ότι του αρέσω. Ναι. Με πείραζε, μου έκανε κοπλιμέντα και δυστυχώς κάποια στιγμή, όταν πήγα εγώ και εκείνος να μοιράσουμε προσκλητήρια στο χωριό μου, επειδή η αδερφή μου δούλευε και δεν μπορούσε να πάρει δεπό, κοιμηθήκαμε μαζί. Αυτό έχει γίνει πριν 1,5 μήνα. Ο γάμος τους θα γίνει αρχές Ιουνίου. Μετά από αυτό το συμβάν, αυτός μου είπε ότι πρέπει να το ξεχάσουμε, αλλά αν τύχει και μας ξανασυμβεί, ας μην το καταπνίξουμε. Μπράβο το, τίμιος. Εγώ είμαι πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Απ' τη μία θέλω να πιάσω την αδερφή μου και να της το πω. Δεν θέλω να προχωρήσει σε ένα γάμο και να μην ξέρει αυτό που έχει συμβεί. Απ' την άλλη όμως, δεν σας κρύβω ότι και εγώ τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο. Τέλεια. Είναι καλύτερο να γίνει τώρα, παρά να τον έχει παντρευτεί και μετά το γάμο να συμβεί μια σχέση όπως αυτές που ακούμε. Εντάξει, ξέρω ότι είναι η αδερφή μου, αλλά παράλληλα είναι και γυναίκα, θα καταλάβει. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι πρέπει να της το πω. Και από εκεί και πέρα, γιατί όχι να τον διεκδικήσω κιόλας. Και σε εκείνον δεν είμαι αδιάφορη μετά από όλο αυτό που έγινε. Στο έχει πει ή το εικάζεις? Είπε, κάτι είπε. Δεν άκουσε τίποτα. Εντάξει, αφού μου λέει ότι αν ξανατύχει να... Από αυτό εσύ κατάλαβες ότι τρελαίνεται για σένα, Εντάξει, δεν του είμαι αδιάφορη, το βλέπω. Σίγουρα, αυτή είναι η ιστορία. Καταλαβαίνεις. Ολοκλήρωσες? Ναι, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Αρκετά. Ωραία. Αυτός σου έχει πει ποτέ ότι υπάρχει ποιος να χαλάσει το γάμο του για σένα, κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Τώρα είναι και πάνω στα ντουζένια της προετοιμασίας. Η σχέση με την αδελφή σου πώς είναι? Καλή είναι η σχέση. Τους βοηθάω και με τις ετοιμασίες του γάμου. Ναι, την αγαπάς την αδελφή σου, γιατί το να κοιμηθείς με τον άντρα της αδελφής σου, φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη σχέση. Δεν μπορείς να λες καλή είναι η σχέση. Εντάξει. Σας είπα ότι μου άρεσε και τον ήθελα καιρό. Σου άρεσε από πότε όμως? Από την αρχή είπε. Από την αρχή μου. Αλλά το θέμα είναι πως είναι η σχέση, ό,τι και να είναι ο άντρας αδελφής της. Εντάξει, αλλά υπάρχει αυτή η έλξη που δεν μπορείς να την ελέγξεις. Όχι, μπορείς να την ελέγξεις. Έλα βρε που δεν μπορείς. Απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ρε Συνανά. Αυτός ο άντρας αξίζει να τον έχει η αδελφή σου ή εσύ? Παύση. Δύσκολη ερώτηση. Ναι, απάντησε. Γι' αυτό πήρες για να σου λέμε. Ναι, γιατί είναι δύσκολα. Ποια αξίζει, εγώ ξέρω ποια αξίζει να τον έχει. Εσύ ξέρεις? Νομίζω ότι εγώ αξίζει να τον έχω. Εσύ γιατί είσαστε ίδιοι. Γιατί είσαστε ίδιοι και πρέπει να είσαστε μαζί. Δεν αξίζει καμία να τον έχει αυτό τον άντρα. Αξίζει για την Ανά, Γρηγόρη μου. Γιατί κάνανε μία πράξη, την κάνανε μαζί. Είναι μία πράξη ανήθικη, ανέντιμη. Και να σωθεί η αδελφούλα στο κοριτσάκι και από αυτό να μην τον παντρευτεί, που είναι ένας αλφα με κεφαλαίο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και να μείνει με εσένα που είσαι και εσύ με τις ίδιες ηθικές αρχές και τον ίδιο ηθικό κώδικα. Ακούς? Ναι, σας ακούω. Ακούει ευχάριστα. Απλά σκέφτομαι κιόλας. Τώρα τη μέρα του γάμου την έχεις σκεφτεί εσύ, πώς θα είναι και τα λοιπά? Θα πάει με μαύρα, καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να φτάσει αυτή η μέρα. Ναι, αλλά πλησιάζει. Γι' αυτό θέλω να της τα πω νωρίτερα, μήπως και... Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι η Ανθή, 22 ετών. Ανθή μου, γεια σου. Ναι, καλή. Γεια σου. Ανθή. Θέλω να δώσω μία συμβουλή στην κυρία Νανά και σε όσους τριθάτριες το πούνε. Ναι. Γενικά, επειδή σας παρακολουθώ καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το πράγμα με τις γυναίκες που μπλέκουν με τους γαμπρούς, με τους κουνιάδους και με όλα αυτά, πρέπει κάποια στιγμή πραγματικά στο ρόδικο στόξιμο είναι μισός. Δεν σε ακούω καλά. Γυναίκες. Μίλα λίγο πιο αργά και κατανοητά και σε παρακαλώ πολύ, καταλαβαίνω ότι σε ενοχλούν γενικότερα αυτή η κατάσταση, όμως απευθύνσου στην Ανά και να μείνουμε στη συγκεκριμένη ιστορία. Ωραία, ναι. Θεωρώ πως αυτό το θέμα, επειδή η Νανά, όταν ξεκίνησε να μας λέγει την ιστορία της, μας είπε ότι είχε βγει από μια σχέση πολλών χρόνων και απλά ήθελε ένα στήριγμα. Ναι. Θεωρώ πως καλύτερα είναι πριν ξεκινήσει το οτιδήποτε, να τα βρει λίγο με τον εαυτό της. Και καλύτερο στήριγμα, είμαστε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να μας στηρίξει περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς οι ίδιοι να στηρίξουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε τη στήριξη σε κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να πληγώσει κάποιον πολύ δικό μας άνθρωπο. Και επίσης, δεν μπορώ να ακούω συνέχεια ότι υπάρχουν και άλλοι άντρες και εντάξει, έχει καταντήσει λίγο κλισέ. Αλλά είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα ότι και καλά δεν μπορείς να... ότι δεν μπορείς να κυρώσεις αυτή την έλξη, τέλος πάντων, να το πω. Εννοείται πως όλο αυτό είναι δικό σου θέμα. Τι συμβουλή δίνεις στην Ανά, Ανθή μου? Τι συμβουλή της δίνεις τώρα? Εγώ τη συμβουλή που δίνω στην Ανά είναι να προχωρήσει, να το ξεχάσει τελείως. Σωστά. Καλό θα ήταν να μην λέμε πάντα την αλήθεια, γιατί η αλήθεια πληγώνει. Καλά. Και στην προκειμένη περίπτωση θα πληγώσει πάρα πολύ την αδερφή της. Και από τη στιγμή που όπως λέγεται. Σίγουρα, αλλά από τη στιγμή που έτσι μας διακινδυνεύει τη σχέση με την αδερφή της και πάνω από όλα είναι αυτή η σχέση. Να ευχαριστήσουμε την Ανθή και να πάμε στην κυρία Άντα, 40 ετών η κυρία Άντα. Κυρία Άντα μου, γεια σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Η Νανά είναι στη γραμμή και περιμένει να πείτε τη συμβουλή σας. Μάλιστα. Για αδελφή, δεν θα την είχα, διαγράψει. Για αδελφή. Αν την είχα τα αδελφή, λογικό. Βέβαια, δεν την είχα διαγράψει. Δεν το συζητώ. Βέβαια, τόσοι άντρες δεν υπάρχουν. Πήγε δηλαδή με τον άντρα της αδελφής της. Εντάξει. Τι να πω. Δεν μπορώ, είμαστε και στον αέρα, δεν μπορώ να εκφραστώ και όπως θέλω. Γιατί έχω βγει δηλαδή από τα ρούχα μου. Βέβαια, η συμβουλή μου είναι αν νιώθει λίγο έτσι ντροπή κάτι αυτή η γυναίκα, η κυρία Νανά, να το πει βέβαια στην αδελφή της και να πάρουν των οματιών τους και οι δύο και να φύγουν. Ούτε η αδελφή να σκλαβωθεί, καθώς να πάρει έναν αλήτη, αλλά ούτε να έχει και μια τέτοια αδελφή φίδι στον κόρφο της, που λένε. Σωστό. Νανά, που σου λέει η κυρία Άντα. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι, να το πω στην αδελφή μου, αλλά εγώ δεν θέλω να τον αφήσω. Μα βρε, έλα. Παιδιά, δεν έχουμε σκεφτεί κάτι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη. Την αντίδραση αυτού. Δύο λεπτά, κυρίες μου, Νανά, κυρίως εσένα. Έχεις σκεφτεί την αντίδραση αυτού? Γιατί αυτός πέρασε καλά και σου λένε ξανατύχει, έγινε. Αν πας και τα πεις στην αδελφή σου, μπορεί να σε βγάλει τρελή, μπορεί να αντιδράσει πολύ άσχημα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτός θέλει να παντευτεί την αδελφή σου. Μπορεί να σε βγάλει, τι να σου πω τώρα, να σε κάνει πέρα από όλους. Εντάξει, και να το κάνει αυτό. Εγώ το μικρόβιο θα το έχω βάλει στην αδερφή μου όμως. Ναι, οπότε... Υπάρχει και η υπόλοιπη οικογένεια. Άρα δεν υπάρχει αγάπη, δεν αγαπάς την αδελφή σου. Αυτό δεν λέγεται αγάπη, λέγεται μίσος για την αδελφή σου. Την αγαπάω, αγάπη δεν λέγεται με τίποτα. Συγγνώμη, αν είναι έτσι η αγάπη, δηλαδή να πούμε πώς είναι το μίσος. Γιατί κάποιο λάθος έχεις κάνει. Μα για το καλό θέλω να το πω. Εγώ έχω αδέλφια και δεν έχω ένα ή δύο. Είμαστε, δόξα στο Θεού, 5. Τόνο για τα αδέρφια μου, πώς να το πω. Όποιον και να πειράξει, θα το λιανίσω, λέμε, για τον αδελφό μου ή την αδελφή μου ή ακόμα και το παιδί μου. Είναι καλύτερα να μην οικογένεια. Είμαστε μια καλύτερο. Έλα, Νανά. Δεν ξέρει τίποτα. Τι είπες, Νανά? Είναι καλύτερα να μην το πει. Όχι, δεν είναι καλό να μην το πει. Ρε παιδί μου, αυτό που σου είπε η Άντα και η κυρία πριν, που πήρε τηλέφωνο, αυτό που σου λένε οι κυρίες είναι να το ξεχάσεις τελείως. Σαν να μην έγινε. Ναι, είναι κακό αυτό που συνέβη, αλλά αν μπορείς τώρα να σώσεις τη σχέση με την αδελφή σου και τη δικιά σου αξιοπρέπεια, εξαφανίσου και ξέχνα το τελείως. Ο συγκεκριμένος τύπος όμως αύριο μεθαύριο τη στιγμή που πήγε με την αδερφή της γυναίκας σου, θα πάει και με μια άλλη. Δεν θα χαριστεί. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, συγγνώμη, Άντα μου, έχω πολλές γραμμές και πρέπει να σε χαιρετήσω. Έχουμε και την κυρία Σταβούλα, 62 ετών, θέλει να μιλήσει στην Νανά. Κυρία Σταβούλα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά είστε? Να είστε καλά, συγχαρητήρια, παιδιά, για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα σας ακούμε. Ιδιαίτερες καλημέρες στην Τζορτζέλα, στον Γρηγόρη, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω, για να μην σας κουράζω, είναι η γνώμη μου. Να μιλήσει στην αδελφή της και για το μόνο λόγο που το λέω είναι για να γλιτώσει από αυτό τον άντρα. Έτσι. Για να μην γίνει γάμος. Ναι. Με ένα τέτοιον άνθρωπο... Κυρία Σταβούλα, αυτό υπάρχει, έχετε ένα δίκιο σε ένα βαθμό. Δεν φαντάζεστε όμως τι έχει να γίνει και το πόσο θα διαλυθεί και η σχέση με την αδελφή της. Ποια σχέση, θεωρείτε ότι υπάρχει σχέση? Εδώ μοιάζει προσκλητήρια. Ναι. Άρα υπάρχει. Συγγνώμη, θεωρείτε ότι υπάρχει σχέση αδελφική? Όχι, δεν υπάρχει. Μετά από αυτό που συνέβη? Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω όχι. Δηλαδή, ακούστε, την αγαπάω την αδελφή μου, τα ακούω, αλλά εγώ την αγαπάω την αδελφή μου, ό,τι και να λέτε. Μα κοιμήθηκε με τον άντρα της, πώς την αγαπάει? Αν την αγαπάει, αν την αγαπάει όπως ισχυρίζεται, να της το πει για να μην προβεί σε γάμο με ένα τέτοιον άντρα. Έτσι, πολύ σωστό. Να σωθεί. Ωραία. Νανά, σκέφτεσαι αυτό που σου λέει η κυρία Σταβούλα? Ναι, το σκέφτομαι. Και αυτό θέλω να κάνω. Κατερίνα μου λέει να το πει. Και να μείνει μετά με αυτόν τον άντρα, δηλαδή, για να τρελαθούμε τελείως. Ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι δεν τη θέλει. Ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τη θέλει. Η κοπέλα δεν το έχει καταλάβει η Νανά. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει σκοπό να διαλύσει το γάμο, αλλά αν ξανατύχει να έρχονται σε ερωτικές περιπτύξεις, να γίνει. Γιατί όχι. Τι θα είσαι εσύ, το αντικείμενο του πόθου? Λοιπόν, αν την αγαπάει λίγο, όπως τη στηρίζεται, την αφήσει τη γυναίκα να γλιτώσει από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά είχα να πω, να μην σας κουράζω, παιδιά. Ευχαριστούμε, κυρία Σταβούλα μου, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω... Α, τι ωραίο όνομα, την κυρία Ανατολή, 44 ετών. Πολύ ωραίο όνομα. Καλημέρα, κυρία Ανατολή μου, τι κάνετε? Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, είναι ήδη. Γρηγόρη, μεγαλώσαμε μαζί. Καλημέρα σε εμάς. Μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά. Άντε, αλήθεια. Ένα τυχάκι μας χώριζε. Χαλάνδρι. Μου είχε δείξει αρκετό ξύλο, το θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Στο Χαλάνδρι? Ναι. Δίπλα πέραμε, ένα τυχάκι μας χώριζε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κυρία Ανατολή, σας ακούμε. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν, ούτε ο κύριος αγαπάει την αδελφή σου, ούτε εσύ την αγαπάς. Εμένα μου είχε μια περίπτωση, ακριβώς η ίδια σχεδόν, αλλά... Δηλαδή. Λοιπόν, εγώ έχω μια αδελφή που δεν είμαστε από... Ήμασταν από άλλο πατέρα. Ναι. Την αγαπάω πιο πολύ από την κανονική μου αδελφή. Εγώ έμενα στην Αθήνα, η αδελφή μου στην Κόρινθο. Κάποια στιγμή κύριοι μου ποτέ έχει μια σχέση με κάποιον ηλία. Ξαφνικά τυχαίνει να έχω και εγώ την ίδια σχέση με τον συγκεκριμένο ηλία. Δηλαδή, ο κύριος το ήξερε ότι είμαι αδελφή της, μου φωτογραφίες, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Το τι έκανα, της το είπα, την απέτρεψα από το να είναι μαζί του και τελείωσε η υπόθεση. Να σε ρωτήσω, αγάπη μου, αυτός ο άντρας κοιμήθηκε μαζί σου και θα παντρευτεί μεθαύριο την αδελφή σου. Τι άντρας είναι αυτό που θέλεις εσύ μαζί του? Εντάξει, εμένα δεν με νοιάζει τι άντρας είναι και δεν με ενοχλεί να έχει κι άλλες. Άρα σε ενοχλεί? Όχι, δεν με ενοχλεί. Α, δεν την ενοχλεί. Δεν θέλω να την πάρει και δεν θέλω να την κοροϊδεύει. Εμένα όμως και να έχει άλλες σχέσεις παράλληλα δεν με απασχολεί. Εγώ τον θέλω να ζήσω το τώρα. Δεν πρόκειται να τον παντρευτώ. Το μεθαύριο. Δεν με νοιάζει για το μετά και το μεθαύριο και το μέλλον. Δεν κοιτάω. Ωραία, κοριτσάκι. Μπορεί να την απόφασή σου. Δεν κοιτάζει τηλέφωνο και κοιτάζει. Κάποια γνώμη. Ναι, θέλω μια γνώμη τι να κάνω με την αδελφή μου, να της το πω ή όχι. Δεν κάνεις την αδελφή σου, να μην την ξαναδείς ποτέ, να της πεις τη συμβέ και την ξεχάσεις από αδελφή σου. Μάλιστα. Και ας είναι εκείνη να κρίνει μετά τι θα κάνει. Κυρία Ανατολή, μου ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, γίνεται πανικό πάνω στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ να βγάλω όλες τις γραμμές. Θέλω όμως να ακούσουμε κι άλλη μια κυρία, λίγο μεγαλύτερη, να συμβουλεύσει την Ανά που είναι η κυρία Τόνια, 60 ετών. Κυρία Τόνια μου, γεια σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, σας ακούει η Νανά. Επίσης, αυτό που είπε ο Γρηγόρης, παιδιά, ήταν το πιο σωστό. Ναι. Αυτός ο άντρας, από τη στιγμή που παραμονές του γάμου πάει με την αδερφή και με οποιαδήποτε να πήγαινε, δεν μιλάμε μόνο για την αδερφή, ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει καθόλου για γάμο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θα είναι δυστυχισμένη και η αδερφή, καλό θα είναι να μην γίνει αυτός ο γάμος, και η κοπέλα η οποία λέει ότι τώρα δεν την νοιάζει. Το γεγονός ότι τώρα δεν την νοιάζει γιατί είναι στο φουλ το λέει τώρα. Μεσαύριο όμως όχι απλώς θα την νοιάξει, θα την τζούξει. Γιατί το ίδιο πράγμα με μαθηματική ακρίβεια θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχουν ταμπού αυτοί οι άνθρωποι. Καλό θα είναι και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην γίνει αυτός ο γάμος. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κυρία Τόνια μου. Νανά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Στα είπαν όλα. Απομακρύνσου και από αυτόν. Και η άποψή μου είναι να μην πεις τίποτα στην αδελφή σου, να μην τη διαλύσει και το γάμο, αλλά να την προειδοποιήσεις με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Όχι κοιμήθηκα με τον άντρα σου. Τι να πω, παιδιά.